Μάχη με τις φλόγες δίνουν χερσαίες και εναέριες δυνάμεις στον Εύρο για να σώσουν τον εθνικό δρυμό στη Δαδιά, μία από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Αντώνη Τσολναρά που βρίσκεται στον Εύρο και να δούμε την εικόνα που επικρατεί. Στενάχωρες πράγματι, μιλάμε για έναν φυσικό πλούτο, ένα τεράστιο καταφύγιο της άγριας ζωής, το οποίο επί δύο μέρες είναι ουσιαστικά παραδομένο στα πάρα πολλά ενεργά μέτωπα τα οποία βρίσκονται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη και στο διάβα τους. Δυστυχώς αφήνουν στάχτη πολύ μεγάλες δασικές εκτάσεις που έως τώρα φιλοξενούσαν και σπάνια είδη αρπακτικών και άλλα άγρια ζώα. Το τεράστιο καταφύγιο της άγριας ζωής είναι παραδομένο κυριολεκτικά εδώ και 24 ώρες στις φλόγες με τα πολλαπλά αυτά μέτωπα. Μιλάμε για μια μεγάλη οικολογική ζημιά. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα στο δάσος από την πλευρά του χωριού Δαβιάς. Σύμφωνα με όσα μετέφεραν πριν από λίγο οι αρμόδιοι, εδώ έχει καεί το 50% του μεγάλου πυρήνα στο δάσος. Οι μάχες των πυροσβεστών πρέπει να σου πω ότι είναι τεράστιες. Το έργο τους είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο. Τα μέτωπα βρίσκονται μέσα στο κεντρικό πυρήνα, ο οποίος περιβάλλεται από πυκνά δέντρα και έτσι μόνο οι εναέριες δυνάμεις είναι εκείνες ουσιαστικά που είναι ικανές για να σβήσουν τα μέτωπα αυτά. Επίσης προκύπτουν συνεχώς εστίες φωτιάς από τις ασταμάτητες αναζωοπυρώσεις και τους ανέμους που εντείνονται όσο περνάει η ώρα. Τώρα ουσιαστικά η πυροσβεστική υπηρεσία, όπως λέμε, βασίζεται κυρίως στα εναέρια αυτά μέσα που επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου πλέον για να προλάβουν να ελέγξουν τη φωτιά πριν πτήσει ο ήλιος. Να υπενθυμίσουμε μόνο ότι επιχειρούν 10 αεροπλάνα με 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα συντονιστικό και δύο του ελληνικού στρατού. Η πυροσβεστική υπηρεσία από πάρα πολύ νωρίς σήμερα το πρωί ενισχύθηκε με 291 άντρες, με 65 οχήματα και 9 πεζοπορά τμήματα. Στη μάχη έχουν ρηχτεί, να σου πω, και εθελοντές που και εκείνοι βρίσκονται μέσα στο δάσος και προσπαθούν και εκείνοι με τη σειρά τους να σβήσουν τα διάφορα κατηλάκια που προκύπτουν. Έχουν δημιουργηθεί από νωρίς όμως και τυπικές ζώνες για να οριοθετηθεί η φωτιά. Και σύμφωνα με μια τελευταία ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς στο χωριό Λύρα, κόπηκε το δίκτυο ίδρυψης και αυτό γιατί διαπιστώθηκε ότι σήμερα το πρωί από το πέρασμα της φωτιάς κάηκαν οι σωλήνες που περνάει ουσιαστικά το υδροφόρο σύστημα και τώρα γίνεται μια προσπάθεια για να αποκατασταθεί το πρόβλημα αντλώντας νερό από το διπλανό χωριό, από το δίκτυο ίδρυψης της Δαδιάς.